υποθεί ήδη, θα πω μόνο κάποια επιπλέον. Το πρώτο είναι ότι το νομοσχέδιο καταργεί επί της ουσίας, είναι ήδη κατεργημένη, αλλά εν πάση περιπτώσει διατηρεί αυτή την κατάργηση, κάθε προστασία στην πρώτη κατοικία. Στην πραγματικότητα αυτό είναι. Δεν υπάρχει όπως υπήρχε στο παρελθόν κανένα σύστημα το οποίο να προβλέπει την άμεση αυτόματη προστασία πρώτης κατοικίας ακόμα και για τα πιο φτωχά νοικοκυριά. Άρα όπως σωστά υπόθηκε πρέπει να πληρώνεις για να μπορέσεις να συνεχίσεις να έχεις την πρώτη κατοικία. Το θέμα είναι εδώ ότι ταυτόχρονα κάνει με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Και καταργεί την προστασία της πρώτης κατοικίας και αλλάζει προς το χειρότερο τις προϋποθέσεις του νόμου Κατσέρη. Άρα αυτό σημαίνει ότι χάνεις και την προστασία στο να σου γίνει χειρότερο και από τον τρόπο με τον οποίο προστατευόταν το να σου ρυθμίζουν το δάνειο. Δηλαδή, πρώτο, αυτοί οι οποίοι είναι σε καθεστώς απόλυτης έμβειας, οι οποίοι υπήρχαν περιπτώσεις που μπορούσαν να τους κόψουν έως και το 90% του δανείου. Κουρευότσι, κουνεργείται τις αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα όριο που είναι η αξία του ακινήτου την οποία θα πετύχετε στον πληστηριασμό. Λιγότερο από αυτό που πριν ήταν πληρώσει. Δεύτερο, υπάρχουν όλα αυτά με τις δόσεις που ακούστηκαν και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεργάζεσαι με τις τράπεζες, να κρίνεσαι συνεργάσιμος με τις τράπεζες. Για όσους έχουν εισόδημα πάνω από 8.000 ευρώ ατομικό και 20.000 οικογενειακό, όπως τα ρυθμίζει ο νόμος, σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις και εξοδικαστικό κανονισμό με τις τράπεζες. Γενικώς, αν δεν μπεις στη διαδικασία αυτή των εξοδικαστικών κανονισμών, να προσφύγεις για τον νόμο Κατσέρη κτλ., δηλαδή να αναλάβεις και τα κόστη για όλα αυτά, γιατί έχει κόστος όλη αυτή η διαδικασία, σημαίνει ότι δεν μπορείς να προστατεύσεις την πρώτη σου κατοικία. Επίσης, δεν έχει τη δυνατότητα κάποιος ο οποίος παλαιότερα είχε ένα εισόδημα πολύ μεγάλο και είχε πάρει δάνεια με βάση αυτό το εισόδημα και λόγω της κρίσης έχει αυτή τη στιγμή βρεθεί να έχει πολύ χαμηλότερο, αλλά πάνω από τα όρια αυτά τα οποία προβλέπονται στο συγκεκριμένο νόμο, χάνει καν τη δυνατότητα να του κουρευτεί το χρέος με βάση τον νόμο Κατσέρη. Δηλαδή μιλάμε για ένα νόμο έκτρωμα ο οποίος έχει και συγκεκριμένα κοινωνικά αποτελέσματα. Το πρώτο κοινωνικό αποτέλεσμα είναι εξατομικεύει την κάθε περίπτωση. Θέλει να σέρνουν τον καθένα μόνο του στην τράπεζα, στο δικαστήριο και μετά να αντιμετωπίζει τη διαδικασία του πληστηριασμού. Άρα απέναντι σε αυτό οφείλουμε να διδάξουμε τη συλλογικότητα. Κανένας μόνος του σε καμιά διαδικασία. Μπορούμε να το πετύχουμε αυτό και ο άλλος να μην αναθέτει σε κάποιον να κάνει αυτή τη διαδικασία αλλά να είναι συμμέτοχος σε ένα κίνημα. Για να μπορεί να συμβάλλει και ο ίδιος και στον διπλανό του. Αυτό είναι το στοίχημα. Και νομίζω λοιπόν ότι σε αυτό ακριβώς το στοίχημα πρέπει να επενδύσουμε, όπως σωστά υπόθηκε Άννα και με για εκτείνηση γειτονιές. Κάθε σωματείο, κάθε σύλλογος, κάθε συνδικαλιστική οργάνωση ή παράταξη πρέπει να πάρει θέση και να συνδεθεί με αυτό το κίνημα. Και αυτό φυσικά αφορά, όπως το λένε και τους δικηγόρους. Και φυσικά, ακόμα περισσότερο, και τελειώνω με αυτό, πιστεύω ότι θα πρέπει να εντάξουμε όλη αυτή τη διαδικασία σε μια λογική η οποία λέει ότι πρέπει να πάμε με εντελώς διαφορετική λογική, πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας, ακατάσχετη η πρώτη κατοικία και γενναία συσάχθεια για όλους, γιατί με τέτοιο ιδιωτικό χρέος δεν υπάρχει καμία περίπτωση να βρούμε άσπρη μέρα.